σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα σας έχω Temu Haul. Εννοείται ότι θα έκανα και εγώ μια παραγγελία να δω τι ακριβώς προϊόντα έχουν. Οπότε αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα πράγματα που παρέλαβα. Έχουμε παραγγείλει πράγματα και εγώ και ο Αλέξης, οπότε κάποια μπορεί να μην ξέρω τι είναι. Συσκευασία για τα σακουλάκια σκύλων και ένα πακετάκι μικρό με σακουλάκια. Είναι πολύ λίγα έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή πολύ μικρότερη συσκευασία από αυτά που αγοράζει στο pet shop. Έχει άλλο ένα ρολό μέσα. Αυτά εδώ πέρα τα δοχεία τα διαφήμιζε σαν δοχεία αποθήκευσης που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Εννοείται μπορείς να τα βάλεις και σε άλλο σημείο, αλλά στην πόρτα του ψυγείου ας πούμε βολεύουν πάρα πολύ ή και στα ράφια. Έχουν πολύ ωραίο ύψος. Από μπροστά είναι έτσι για να βλέπεις καλύτερα το προϊόν. Είμαι διάφανα. Βλέπεις κανονικά τι έχεις αποθηκεύσει μέσα. Αυτό εδώ είναι αξεσουάρ για να το κολλήσεις και να στερεώσεις πάνω το πιστολάκι μαλλιών. Και έρχεται μαζί με αυτό εδώ πέρα το αυτοκολλητάκι, το οποίο το ξεφλουδίζεις και το κολλάς στον τοίχο. Μία κρεμάστρα, αυτή πρέπει να την παρήγγειλε ο Αλέξης για πίσω από την πόρτα. Είναι πολύ μικρή. Σίγουρα φαντάζομαι ότι θα την περίμενε μεγαλύτερη. Ίσως να κάθεται καλά, δεν ξέρω. Πάντως πολύ βάρος, δεν ξέρω αν θα αντέχει. Μεταλλική είναι, αλλά είναι πολύ λεπτή. Δηλαδή, άμα την κάνω έτσι στο πλάι, θα έχει λυγίσει σίγουρα. Την κρεμάστρα, τη μαύρη, τη μικρή, την έβαλα προσωρινά εδώ στο μπάνιο, στην τζαμαρία. Στέκεται πάρα πολύ ωραία. Για να βάλουμε πετσετούλα όταν θα έρθουμε να κάνουμε ντουζ, ας πούμε. Την κρεμάς εδώ ή και από μέσα την ντουζιέρα. Και είναι αρκετά εξυπηρετικό. Αυτό δεν το έχω παραγγείλει εγώ. Α, είναι ντουζ, τηλέφωνο. Ωραία, είναι μαύρο, παντός είναι πολύ όμορφο. Έχει εδώ πέρα κουμπάκι και αυτό εδώ γυρνάει. Ακούγεται κιόλας αυτό το κλακ-κλακ. Λογικά αλλάζει πώς πετάγεται το νερό. Τηλέφωνο ντουζ, ο σωλήνας. Και αυτή η βάση που φαίνεται σαν να είναι αυτοκόλλητο. Ρυθμίζεις από εδώ πέρα τη ροδέλα γύρω-γύρω. Εδώ θα μείνω. Όχι, δεν είναι αρκετή, σταματάει. Έχει και αυτή τη λειτουργία σαν να ψεκάζει. Άμα το πατήσεις από εκεί, τι κάνει, σταματάει το νερό. Ναι. Οκ. Ξεκινάς. Α, πολύ ωραίο αυτό. Δίσκος ξύλινος, στον οποίο μπορείς να βάλεις είτε διακοσμητικά, είτε κεριά, είτε τα κοσμήματά σου. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Αυτό είναι δοχείο ψυγείου και παίζει πάρα πολύ σε διαφήμιση και στο Amazon. Είναι για να βάζεις μέσα προϊόντα στο ψυγείο. Και έχει ένα καλαθάκι που βοηθάει όσον αφορά στην υγρασία των προϊόντων. Ωραία, αποθηκεύεσαι εδώ για παράδειγμα μούρα, μπέρις, φράουλες. Το βάζεις εδώ μέσα και επειδή έχει ποδαράκι από κάτω έχει ένα μικρό κενό για να φεύγει η υγρασία ή σταγόνες και να μην σου χαλάει το προϊόν από υγρασία. Το καπάκι του πάρα πολύ ωραίο, ποιοτικά. Νομίζω ότι είχα παραγγείλει το μεσαίο, αλλά αυτό είναι αρκετά μικρό. Γατζάκια με αυτοκόλλητο. Τέτοια ολόιδια έχω πάρει από το IKEA. Έχει πίσω αυτοκόλλητο. Μπορείς να το βάλεις στην ντουλάπα, σε πόρτα. Βολεύουν αυτά. Και έχει δύο φυλακάκια. Αυτό εδώ πέρα το δοχείο αποθήκευσης έχει έρθει σπασμένο. Κρίμα. Και το περίμενα πώς και πώς αυτό. Έχει εδώ ράγισμα, έχει εδώ ράγισμα. Αυτό δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Πρέπει να το κάνουμε επιστροφή οπωσδήποτε. Ναι. Δείτε πώς έφτασε. Αυτό λοιπόν υποτίθεται θα ήταν ένα δοχείο που μπορείς να βάζεις μέσα τους ξηρούς καρπούς. Έχει ξεχωριστά κομμάτια. Το κλείνεις και με το καπάκι του από πάνω και το έχεις ας πούμε κάτω από το τραπέζι σου και όποτε έρχεται κόσμος ανοίγεις το καπάκι και βγάζεις τους ξηρούς καρπούς για να κεράσεις. Μόλις κλείσαμε την κάμερα, κάναμε τη διαδικασία για επιστροφή. Ήταν πανεύκολη, σου λέει να επιλέξεις το λόγο που θες να επιστρέψεις το προϊόν. Και κατευθείαν μας λέει δεν χρειάζεται να το επιστρέψεις πίσω, μπορείς να το χαρίσεις κάπου ή να το κάνεις ανακύκλωση και κάνανε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, σε δευτερόλεπτα, επιστροφή του ποσού στο PayPal. Μπράβο στο Temu που έχει τέτοια πολιτική επιστροφής χρημάτων, τόσο άμεση ανταπόκριση και μέσα σε δευτερόλεπτα. Το ήθελα πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, είναι δύο περικάρπια, έχει διάφορα χρωματάκια, εγώ παρεγγείλα λευκό. Για όταν είσαι στο μπάνιο, πλένεις το πρόσωπό σου και τρέχει το νερό εδώ πέρα, αυτό το σπαστικό, δεν μ' αρέσει καθόλου. Είχα δει ότι υπάρχουν αυτά εδώ, για να σταματάνε το νερό. Πολύ ωραία είναι. Είπαμε διάφορες επιλογές υπήρχαν σε χρωματάκι. Άλλο ένα τηλέφωνο ντουζ, σαν το άλλο που σας έδειξα το μαύρο, αλλά σε ανθρακή. Έχει ρυθμίσεις, αλλά ήρθε σκέτο, αυτό δεν είχε κάποιο καλώδιο. Το τηλέφωνο αυτό, το ανθρακή, κάνω το δοκιμή. Πάρα πολύ ωραία. Έχει διάφορες ρυθμίσεις. Οκ. Μια, δύο, τρεις.
Αυτή που είναι όλο ίδιο. Αυτό που είναι σαν ψυχαστήρι, πού μπορεί να δουλεύει. Όχι, κάνει μπάνιο έτσι και ασχολείται μπροστά. Αυτό φαίνεται να έχει πιο καλή συσκευασία. Είναι κάτι βαρύ. Α, τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ είναι δοχεία για μπαχαρικά που έχω αγοράσει. Και αυτή την παραγγελία την περίμενα πώς και πώς. Είχε διάφορες επιλογές με πόμα σαν φελό, με νίκελ χρώμα ασημί. Εγώ πήρα με μαύρο, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ και με την υπόλοιπη κουζίνα και με το στυλ του σπιτιού. Ήθελα τέτοια δοχεία γιατί δεν είχα καθόλου. Εγώ πήρα τη συσκευασία με τα 18 τεμάχια, είχε και άλλες επιλογές. Έχει μέσα τα καπάκια όλα αυτά. Έχουν τρυπούλες για να πέφτει λίγο και έχουν και αυτό εδώ το σημείο για να πέφτει περισσότερο. Έχει όλες αυτές τις ετικέτες που γράφει πάνω μπαχαρικά διάφορα για να επιλέξεις ποιο είναι αυτό που θα βάλεις εσύ μέσα. Έχει ένα μαρκαδοράκι για να γράψεις εσύ στο χέρι αν θέλεις κάτι. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το φωνάκι για να μπορέσεις να βάλεις μέσα τα μπαχαρικά σου χωρίς να σου φύγει κάτι απ' έξω. Αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία παραγγελία. Πολύ χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι έχουν φτάσει όλα καλά. Και είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Η πρώτη συσκευασία έχει τελειώσει. Πάμε στη δεύτερη. Μέχρι στιγμής ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί κάποια πράγματα είναι μικρότερα από ό,τι φαίνονται, κάποια άλλα είναι ακριβώς, πολύ χαίρομαι, αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτήν εδώ την συσκευασία που ήρθε σπασμένη. Αυτό εδώ πρέπει να είναι stop πόρτας, λίγο ψεύτικο φαίνεται, βασικά φαίνεται αρκετά ψεύτικο, ελπίζω να κάνει δουλειά, είναι έτσι διπλό. Και μπαίνει κάτω από την πόρτα, okay. Αυτό θέλω πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω. Υπήρχε σε διάφορα χρωματάκια να διαλέξεις. Εμείς πήραμε μαύρο για να ταιριάζει με το μπάνιο. Είναι για το σιφόνι του μπάνιου για να μην πηγαίνουν και κάθονται τρίχες και τα λοιπά και μπαίνουν μέσα. Έρχονται όλα εδώ και απλά το βγάζεις, το καθαρίζεις. Έχει από κάτω βεντουζάκια. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί φαίνεται καλή κατασκευή τέλος πάντων, ότι είναι κάπως προσεγμένο. Και άλλο ένα, σαν το μαύρο, πήραμε και ένα άσπρο, γιατί το μαύρο ταιριάζει στο ένα μπάνιο, το άσπρο ταιριάζει στο άλλο. Αυτό εδώ το πατάκι, που είναι για το σιφόνι του μπάνιου, απάτη, καθόλου καλό, δεν βεντουζάρει καθόλου μέσα στο μπάνιο, βεντουζάρει μόνο σε τέτοιο όλο λίγο πλακάκι. Ούτε εδώ βεντουζάρει πολύ καλά. Είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα, οπότε απλά στέκεται. Α, από εδώ έχει βεντουζάρι. Στο μπάνιο όμως δεν κάνει δουλειά. Οπότε άγυρος ο λόγος που το πήραμε, δεν ξέρω αν μπορεί να το χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Αυτό εδώ έπαιξε πάρα πολύ σε διαφημίσεις και πάρα πολύ σε βίντεο που είδα από παραγγελίες από Τέμου. Είναι πατάκι μπάνιου, είναι πιο μικρό από ό,τι περίμενα. Και εδώ έχει διάφορα χρωματάκια να επιλέξει. Εμείς πήραμε τον γκρι. Κάνει αυτό εδώ σαν πετρούλες το σχέδιο. Είναι πάρα πολύ μαλακό, βελουτέ. Και από κάτω φαίνεται ότι ο πάτος είναι αντιολισθητικός, γιατί έχει αυτά τα σιλικονάκια σαν πλαστικά, σαν λαστιχάκια είναι. Οπότε σίγουρα βεντουζάρει κάτω. Και αρκετά μικρό, μπαίνει και στο πλυντήριο αυτό από ό,τι ξέρω. Α, αυτό το χαλάκι που είπαμε ότι είναι ανάρπαστο και σε ένα μπέζο καφέ χρωματάκι. Αυτό είναι πιο μεγάλο, πήρες διαφορετικά μεγέθη. Λοιπόν, αυτό το μπέζ καφέ μου φαίνεται πιο μεγάλο από το γκρι. Έγινε τελικά τυχαία, κατά λάθος. Οπότε να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε διαστάσεις. Εμάς μας βόλεψε αυτό που έγινε τελικά. Αλλά ναι, να προσέχετε. Καλύτερα, γιατί αυτό είναι για το πιο μικρό μπάνιο που δεν έχει πολύ χώρο να μπει μέσα. Ενώ αυτό είναι για το πιο μεγάλο μπάνιο που έχει μία άπλα περισσότερη. Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά σίγουρα θα λερώνεται πανεύκολα και ευτυχώς είναι σχετικά λεπτό και μπαίνει στο πλυντήριο πολύ εύκολα. Αυτό ήθελα πάρα πολύ να το δω. Μαξιλάρι διακοσμητικό για τον καναπέ. Το περίμενα λίγο μεγαλύτερο, αλλά είναι τέλειο. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βελουτέ. Προσοχή στις αγγελίες των προϊόντων, να διαβάζετε καλά τη γράφη, γιατί είχα βρει ένα παρόμοιο που ήταν πολύ ψεύτικο, ενώ αυτό είναι βελουτέ, εκείνο δεν ήταν. Εγώ λίγο βιαστικά την έκανα την παραγγελία. Λοιπόν, γκρι για να ταιριάζει με τον καναπέ και με το σπίτι, πάρα πολύ όμορφο. Είναι αρκετά μικρούλι στο μέγεθος, δηλαδή χάνεται, πρέπει σίγουρα να είναι δίπλα από κάποιο άλλο μαξιλάρι. Τι είναι αυτό? Είναι δύο λάμπες. Για πού τις πήραμε, για την ντουλάπα? Έχει μέσα κάτι μαγνητάκια
αυτοκολλητάκια, τι είναι αυτά. Έχει ένα καλωδιάκι USB, η λάμπα είναι έτσι. Τώρα αυτό μπορεί να μπείτε κάτω στα ντουλάπια της κουζίνας, από κάτω για να βλέπεις, άμα έχεις κάποιο χώρο κενό. Στην ντουλάπα σου, σε κάποιο άλλο σημείο, δεν ξέρω και πού τα πήραμε, αυτά δεν τα έχω αγοράσει εγώ. Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Στραγγιστήρι για τον νεροχύτη της κουζίνας, γιατί αυτός εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλες τρύπες και μπορεί να σου φύγει φαγητό κανονικό μέσα. Έχει από κάτω αυτή την τάπα, προφανώς για να το κλείνεις. Αυτό ανεβοκατεβαίνει. Και έχει διχτάκι. Μπορεί να στραβώσει εύκολα. Δεν το λες τρομερή κατασκευή, αλλά ήταν αρκετά οικονομικό. Νομίζω ότι η δουλειά του την κάνει τέλεια. Είναι λίγο πιο μικρό από το σιφόνι εδώ πέρα του νεροχύτη. Αλλά αυτό πιστεύω θα κάνει καλή δουλειά. Έχει ταιριάξει πολύ καλά. Αυτό είναι LED, το οποίο το βάζεις στο κεφάλι σου. Καταλαβαίνετε ότι ούτε αυτό το έχω παραγγείλει εγώ, αλλά μπορεί να έχουμε άντρες στην παρέα που ενδιαφέρονται. Αυτό εδώ είναι ο φακός, αυτό είναι που μπαίνει στο κεφάλι και έχει και καλώδιο USB για να το φορτίσεις, φαντάζομαι. Ένα ψεκαστήρι, γιατί λίγα έχουμε σε αυτό το σπίτι, πήραμε άλλο ένα. Βολεύει που είναι διάφανο, είναι πάρα πολύ όμορφο βασικά που είναι μαύρο. Θα φανεί όταν το γεμίσουμε και πώς πιτσιλάει από εδώ, για να δούμε τι είναι καλύτερο να βάλουμε μέσα. Βάλαμε νερό για να δούμε πώς ψεκάζει αυτό. Ψεκάζει τέλεια. Αυτό τελικά το πήρε ο Αλέξης για να ψεκάζει με λάδι στην ψεσταριά όταν ψήνει. Κάνουμε τεστ και με λάδι. Ψεκάζει πάρα πολύ καλά. Όσα άλλα έχουμε δοκιμάσει, πιτσιλάνε απλά. Ψεκάζει τέλεια. Μπράβο. Καλή αγορά. Οπότε βολεύει και για φαγητά και για σαλάτες και για air fryer, άμα έχετε και ψάχνετε ψεκαστήρι. Α, και αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω. Αυτό ήθελα να το παραγγείλω από το Shein. Δεν το πήρα ποτέ. Μετά βγήκε εκτός stock. Καλή συσκευασία. Εντάξει. Πλαστικό πολύ, αλλά το μέγεθος τουλάχιστον είναι αυτό που περιμένεις. Είναι περιστρεφόμενη βάση για να αποθηκεύεις μέσα πινέλα για το μακιγιάζ και έχει και το καπάκι από πάνω το θόλο για να μην σκονίζονται. Γιατί συνήθως τα αποθηκεύουμε αλλά είναι ανοιχτά και πηγαίνουν πάνω σκόνες και πρέπει να τα πλένουμε συχνά. Πολύ όμορφο, δεν είναι? Έχει μέσα αυτά εδώ τα σημεία. Α, και αυτό εδώ ήθελα πάρα πολύ να το δω. Σε αυτό εδώ μέσα βάζεις νερό εσύ και το βάζεις στην κατάψυξη. Μπορείς να βάλεις από διάφορες συνταγές για τον σόφια, βότανα, ας πούμε. Μπορείς να βάλεις αλόι, μπορείς να βάλεις ροδόνερο, ό,τι συστατικό θες εσύ. Ρίχνεις από εδώ πάνω, ανοίγει και βάζεις μέσα νεράκι και το βάζεις στην κατάψυξη για κάποιες ώρες, παγώνει και την επόμενη μέρα το ανοίγεις και εδώ είναι σαν γρανίτα το παγωμένο νερό με τα συστατικά που έχεις επιλέξει και μπορείς να κάνεις μασάζ κάτω τα μάτια για τους κύκλους, το πρόσωπο, σε διάφορα σημεία όταν ξυπνάμε, ας πούμε, και είμαστε λίγο πρισμένες. Έχει διάφορα χρωματάκια, πήρα αυτό το φουξάκι, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το πήραμε για να βάλουμε ρολό κουζίνας. Πάρα πολύ ωραίο, έχει δύο αυτοκολλητάρες από πίσω, οπότε σίγουρα θα μείνει σε όποια επιφάνεια το βάλεις. Μπορείς να το βάλεις και πάνω στο ντουλάπι για να κρέμεται, μπορείς να το βάλεις και έτσι στον τοίχο σου. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό βλέπω έχει μικρό κενό από εδώ. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις μεγάλο ρολό. Εμείς παίρνουμε τα μεγάλα από το σούπερ μάρκετ. Αλλά μπορείς να βάλεις και λουμινόχαρτα και τέτοια. Μπορείς να βάλεις και εσωτερικά στον ντουλάπι, έτσι, στην πόρτα. Κι άλλο ντους. Πόσα ντους πήρες? Αυτά εδώ μέσα είναι φίλτρα. Έχει άλλο και εδώ. Ίσως και αυτό είναι για πολύ πίεση. Δεν ξέρω, μάλλον πήρε πάρα πολλά ο Αλέξης για να τα δοκιμάσουμε. Έχει εδώ αυτό το κουμπάκι που γράφει πάνω stop και γυρνάει. Έχει εδώ ένα κουμπάκι που πατιέται, δεν ξέρω τι κάνει. Αγάπη μου, πόσα πράγματα πήρες? Ναι, αυτό πρέπει να έχει νερό μέσα για να πατιέται. Ναι, okay. Και μέσα έχει αυτό το φουρφουράκι. Μάλλον γυρίζει και σου πετάει το νερό με πιο πολύ πίεση, δεν ξέρω. Φαίνεται πολύ ψεύτικο. Το φίλτρο γιατί υπάρχει? Να φιλτράει το νερό. Είναι ψιλομούφα, είναι ψιλοψεύτικο. Γυρνάει εδώ, αυτό γεμίζει νερό. Και τι κάνει? Θέλει μπρόσια σειρά για να βγαίνει πίεση. Α, ανεβάζεις από εδώ την πίεση, άμα θες χαμηλά και ψηλά. Οκ. Πετάει κάπως περίεργο το νερό, δηλαδή εδώ μικραίνει και μετά ανοίγει. Γυρνάει έτσι, άμα θες. Πλάι, όπως θες. Πάνω κάτω. Και χαμηλώνει την πίεση απλά. Και μετά σταματάει, άμα θες, και αυτό έτσι. Α, πολύ ωραία. Εντάξει, οκ, δεν ήταν τόσο ψεύτικο τελικά. Την κάνει τη δουλειά του και άμα είσαι και παιδάκια θα απασχολεί εδώ με το φουφούρι. Στον κάτω μπάνιο βάλαμε τελικά αυτό το τηλέφωνο γιατί είχε μαζί και το γάντζο τον αυτοκόλλητο για να μπορεί να σταθεί, ενώ το μεγάλο μπάνιο έχει έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή σημείο που μπορείς να βάλεις το τηλέφωνο. Το αυτοκόλλητο φαίνεται αρκετά γερό.
λογικά θα μείνει εδώ, δεν θα κουνιέται, αλλά θα το δούμε και στο μέλλον, στην πράξη. Η διαφορά χρώματος δεν είναι πολύ ωραία, αλλά αυτό πήραμε τώρα, δεν πειράζει, οπότε το βάλαμε. Πατάκι για την κουζίνα και το σχέδιο όπου μου είχε αρέσει τρομερά. Λέει kitchen και έχει όλα αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Είναι για να μπει στο σημείο που είναι μπροστά το νεροχύτη. Πάρα πολύ ωραίο. Από πίσω ο πάτος δηλώνει αντιολισθητικός. Είναι ακριβώς η ίδια η εικόνα του με τα υπόλοιπα και στην αίσθηση. Όλα αυτά τα μαύρα είναι λαστιχάκια. Εδώ πάνω φαίνεται αρκετά απορροφητική η επιφάνεια. Εδώ έχει ένα ελαττωματάκι. Η ραφή του βγαίνει. Αν δεν είχε αυτή τη ραφή, θα του βάζα 10 στα 10. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ όμορφο και αν όντως στέκεται εκεί πέρα και δεν κουνιέται, θα είναι καταπληκτική η επιλογή. Βάλαμε το πατάκι εδώ μπροστά στον νεροχύτη. Πολύ ψεύτικο σε σχέση με αυτό που περιμένεις. Ενώ πριν είχαμε του IKEA το διάδρομο αυτό τον αντιολισθητικό και όταν σκουπίζω από πάνω δεν κουνιέται. Και μετά πάμε σε αυτό από το Temu. Δεν γλιστράει, αγάπη. Δεν φαίνεται να γλιστράει. Αλλά δεν φαίνεται τόσο ωραίο όσο φαινόταν στη φωτογραφία. Δηλαδή του IKEA το πατάκι μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Θα του δώσουμε μια ευκαιρία, μερικές μέρες, να δούμε πώς πάει. Πήρα αυτό το φωτοχείο για να το δοκιμάσω. Μοιάζει με αυτά που υπάρχουν στο Jumbo, αλλά είναι πιο πολύ σαν αυτά που υπάρχουν στο Amazon. Έχει χερουλάκι, είναι για αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο. Και το χερουλάκι είναι πολύ εξαιρετικό για να το τραβάς εννοείται. Και νομίζω ότι μπορείς να βάλεις και άλλα από πάνω. Αυτό εδώ που είναι διάφανο σιλικόνης πατάκι για να το βάλουμε μέσα στα ντουλάπια για να μην λερώνονται στο ντουλάπια από τον νεροχύτη, μπορείς να το βάλεις στα σιρτάρια σου. Αυτό κανονικά είναι για να μην γλιστράνε τα πράγματα που βάζεις μέσα. Αλλά εμένα με έχει βολέψει και στο προηγούμενο σπίτι, έβαλα τέτοια επιφάνεια, έρχεται σε ρολό. Και για να μην γλιστράνε τα πράγματα, αλλά και για να μην αφήνουν, ας πούμε, οι κατσαρόλες που κάνουν εκείνο το γκρι χρώμα μέσα στα ντουλάπια σου. Με αυτό εδώ πέρα γλιτώνεις. Κάτι κινέζικα γράφει, τώρα πόσα μέτρα είναι, φαντάζομαι φωτογράφει μέσα στην παραγγελία. Αυτό είναι ένα kit για να ξεθολώνεις, να ξεθαμπώνεις τα φανάρια του αυτοκινήτου. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο δικό μου το αυτοκίνητο που συχνά πυκνά κυτρινίζουν. Έχει μέσα αυτό εδώ, δεν ξέρω τι είναι, σαν ρολό είναι. Έχει μία πάστα. Υγρό που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ έχει αυτά τα εξαρτήματα. Ναι, φαίνεται λίγο ψεύτικο. Και το τελευταίο προϊόν στη σακούλα. Κάτι πετσετούλες που διάβασα ότι είναι αρκετά απορροφητικές μέσα στην αγγελία που τις έδειχνε. Γκρι χρώμα για την κουζίνα. Είναι πολύ μικρά, έτσι τετράγωνα. Νομίζω θα βολεύουν εκεί στην κουζίνα λίγο να καθαρίσεις επιτόπου, γύρω από τον νεροχύτη. Και στο μπάνιο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τις καθαριότητες σου. Πιάνουν πολύ λίγο χώρο. Πλένονται από ό,τι βλέπω στους 40 και φαίνονται και αρκετά απορροφητικά. Μ' αρέσει που είναι γκρι χρώμα και δεν είναι εκείνο το πολύχρωμο τσίρκο που έχουν όλα τα πανάκια μικροϊνών. Και το σετάκι έχει 5 πετσετάκια μέσα. Τρεις μέρες μετά ήρθε και το τελευταίο δέμα της παραγγελίας μας, 3 στο σύνολο, οπότε πάμε να δούμε και τα τελευταία πραγματάκια που αγοράσαμε. Αυτά εδώ είναι κάποια φύλλα σαν το σιλικονούχο εκείνο που σας είχα δείξει για προστατευτικό επιφανειών, ραφιών, ντουλαπιών. Αλλά αυτά είναι συγκεκριμένα για το ψυγείο. Υποτίθεται ότι έχουν ένα στάνταρ μέγεθος για να πιάνουν όλο το ράφι του ψυγείου, όμως κάθε ψυγείο είναι διαφορετικό, οπότε δεν ξέρω πόσο βολεύει και ποιους. Θα σας βάλω και διαστάσεις στην καρτέλα του προϊόντος. Έχει μέσα 4 φύλλα. Πάντως βολεύει πάρα πολύ γιατί κρατάει το ράφι σου μέσα πιο καθαρό. Ακόμα και αν πέσουν κάποια τρόφιμα ή κάτι λερωθεί μέσα, να μην πρέπει συνέχεια να καθαρίζεις εσύ το τζάμι. Αυτό εδώ το προϊόν πολύ ήθελα να το δω από κοντά. Γίνεται χαμός με αυτό στο Amazon. Αυτό είναι ένα δοχείο που υποτίθεται βάζεις μέσα κάποια πρασινάδα τύπου μαϊντανό, άνηθο, τέτοια που αγοράζεις και πρέπει να τα διατηρήσουμε στο ψυγείο σου σε λίγο νεράκι, σε κάποιο ποτήρι. Αυτό υποτίθεται μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Το βάζεις εδώ, κουμπώνει μπροστά το τζαμάκι, δεν είναι τζαμάκι, πλαστικό είναι. Βλέπεις μέσα την πρασινάδα σου. Και από εδώ πέρα βάζεις λίγο νεράκι μέσα και μπορείς να το διατηρήσεις πιο πολύ φρέσκο. Αυτό εδώ ήθελα πάρα πολύ να το πάρω. Στη διαφήμιση όλα φαίνονται υπέροχα. Από κοντά είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτό νομίζω και από κοντά είναι ωραίο. Διάφανο με μπαμπού καπάκι για να βάζεις μέσα το χαρτί, εκείνο το μακρόστενο. Λέει εδώ πέρα tissue box. Έχουμε ας πούμε αυτή τη συσκευασία. Αλλά δεν χωράνε, είναι πιο μακριά, οπότε πρέπει να δω αν υπάρχει άλλο χαρτί που χωράει εδώ μέσα εύκολα. Γιατί έτσι δεν είναι καθόλου όμορφο. Πήρα ένα τέτοιο βουρτσάκι, πάντα μου άρεσαν, ποτέ δεν έπαιρνα.
Δεν ξέρω, γιατί δεν το έβλεπα μάλλον κάπου μπροστά μου σε κάποιο κατάστημα. Είχε δύο επιλογές, είτε με τέτοια ανοιχτόχρωμη τρίχα, είτε με λίγο πιο σκούρη. Αυτό το διαφημίζουν για να καθαρίζεις και πιάτα και διάφορα σκεύη. Αλλά εγώ το λυπάμαι. Νομίζω θα το χρησιμοποιούσα μόνο για να καθαρίσω κάποια φρούτα και λαχανικά, καρότα, ας πούμε, πατάτες. Πείτε μου κι εσείς γνώμη, καθαρίζετε και πιάτα με αυτό ή μόνο λαχανικά? Μετά πήραμε αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι, το οποίο είναι για να καθαρίζεις ανάμεσα από τα παράθυρα, μπαλκονόπορτες κτλ. Έχει 4 λεπτά εδώ, σαν σφουγγαράκια, μοιάζει και γελόχαρτο, αλλά δεν είναι σαν το σκληρό σημείο του σφουγγαριού, ας πούμε. Θέλω πάρα πολύ να δουλεύει, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα σημεία της καθαριότητας. Η ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι έχει αυτό εδώ πέρα το σημείο που βγαίνει και υποτίθεται, έτσι όπως σκουπίζεις το παράθυρο, επειδή δεν μπορείς να βάλεις φαράση εκεί πέρα μέσα, τα πετάς εδώ, σε αυτό που έχει βαθούλωμα. Έτσι δείχνει στο βίντεο της αγγελίας. Και τα μαζεύεις εδώ. Ή επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό για τις γωνίες του, για να τρίψεις κάποια σημεία έτσι. Και επίσης μας λέει ότι αυτό εδώ πέρα βγαίνει και πλένεται. Πέρασε το καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει, το βρήκαμε και το πήραμε. Αυτό εδώ που είναι θήκη για να βάζεις το φιδάκι για τα κουνούπια. Είχαμε πάρει και άλλο παλιότερα από Τζάμπο που ήταν πολύ όμορφο, αλλά τη μετακόμιση νομίζω ότι το άφησα πίσω. Οπότε αυτό εδώ έχει μέσα αυτή την βάση με πολλά δοντάκια για να πιάνετε αυτό και για να μην καίγεται η συσκευασία. Αυτό εδώ γιατί το πήρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήθελα να το δοκιμάσω πάντα. Να πάρω αυτό που παίρνουμε γιαούρτι και το στραγγίζουμε και γίνεται πιο πηχτό. Εμένα στο χωριό μου κάπως έτσι φτιάχνουν το γιαούρτι με έναν ιδιαίτερο τρόπο και γίνεται πολύ νόστιμο. Ή γενικότερα για να στραγγίξεις τρόφιμα ή άλλα πράγματα. Αλλά το θέμα μου ήταν πάντοτε ότι δεν μπορούσα να βάλω πετσέτα, γιατί η πετσέτα είχε πληθεί με απορριπαντικό κτλ. Και έλεγα μέσα μου, θα περάσει το απορριπαντικό στο τρόφιμο, οπότε δεν είναι και πολύ καλό. Και πήρα αυτό, το οποίο είναι ειδικό υφασματάκι, σαν τούλι, σχεδόν διάφανο όπως βλέπετε. Έχει εδώ πέρα και κλωστή για να το μαζέψεις. Αυτά τα κουταλάκια μου φάνηκαν πάρα πολύ γλυκά. Δεν ξέρω στην πράξη αν θα με βολέψουν. 3 κουταλάκια ξύλινα. Πάρα πολύ γλυκά, δεν είναι? Αυτά τα σκέφτηκα εγώ για να μπουν στα βαζάκια εκείνα τα γυάλινα που μπορείς να βάζεις μέσα είτε μπαχαρικά είτε άλλα μικρά όπως σουσάμιλινα, ρόσπορο. Μου φαίνονται πολύ όμορφα. Ελπίζω τώρα να πιάνουν κιόλας. Αυτό εδώ πέρα μου φάνηκε πολύ cute και έχω επηρεαστεί από πράγματα που έχω δει στο TikTok. Το γεμίζεις μέσα με αντισηπτικό και το έχεις πάντα μαζί σου στο αυτοκίνητο, στην τσάντα, όπου θες. Και ψεκάζεις τα χέρια σου εύκολα. Είναι πάρα πολύ όμορφη θήκη. Νομίζω έχει και άλλα χρωματάκια. Και αυτό θέλω πάρα πολύ να δω αν δουλεύει. Θα το δοκιμάσουμε τώρα. Είναι θήκη για βουντογλυφίδες που υποτίθεται πατάς και σου βγάζει μία-μία. Για να δούμε. Γιατί εμείς είμαστε πολύ της βουντογλυφίδας εδώ πέρα. Πάω να το πλύνω πρώτα και επιστρέφω. Μέσα είναι αρκετά μικρό το κενό που μπορείς να βάλεις βουντογλυφίδες. Δηλαδή όλο το κουτί εδώ πέρα δεν χωράει. Οπότε θα βάλουμε λίγες μόνο μέσα. Κλείνω το καπάκι και πάμε να δούμε. Πολύ ελπίζω να δουλεύει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να πατάς και να σου βγαίνει ο βουντογλυφίδα. Οπ, όντως βγήκε. Τέλειο. Και η επόμενη αγορά είναι επηρεασμένη από το TikTok και το πήρα αυτό. Ψαλίδια στο σπίτι έχουμε. Κοπίδια στο σπίτι έχουμε. Όμως ήθελα να πάρω αυτό εδώ το μικρούλι, που είναι πάρα πολύ viral. Βγάζει ίσα ίσα ένα μικρό κοπίδι και έτσι ανοίγει τα δέματά σου όμορφα και με στυλ. Είχε και άλλα χρωματάκια. Αυτό λοιπόν ήταν το τεράστιο Temu haul. Ήταν η πρώτη φορά που παρήγγειλα. Η γνώμη μου είναι ότι κάποια πολύ λίγα προϊόντα άξιζαν, κάποια άλλα όχι. Ποιότητα δεν είναι τρομερή. Οι τιμές είναι καλές αν μπορέσεις να πάρεις κουπόνια και κωδικούς με εκπτώσεις κτλ. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τις αγορές σας και δεν έχετε κατεβάσει ποτέ το Temu σαν εφαρμογή, για αυτούς που θα το κατεβάσουν πρώτη φορά μόνο, θα σας αφήσω κάτω κάποιο link όπου μπορείτε να κάνετε από εκεί την εγγραφή και να κατεβάσετε την εφαρμογή σας και έτσι θα έχετε 100 ευρώ κουπόνι συν 50% έκπτωση στις αγορές. Αρκεί να είναι πρώτη φορά που θα κατεβάζετε την εφαρμογή και επίσης να κάνετε τις αγορές σας εντός μίας ώρας. Θα σας έχω όλες τις λεπτομέρειες ακριβώς από κάτω στο κουτί περιγραφής. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εμείς θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους και να περνάτε υπέροχα.